Η νέα διπλή υποβάθμιση της κυπριακής οικονομίας από τους Μούτις, η οποία συνοδεύεται μάλιστα και από την πρόβλεψη για αρνητικό ορίζοντα, δηλαδή μας προειδοποιεί ότι επέρχονται και άλλες υποβαθμίσεις, δεν απεικονίζει απλά την δεινή κατάσταση στην οποία έχουν οδηγήσει την οικονομία οι κυβερνώντες, αλλά και την ακόμα πιο δυσμενή προοπτική που έχουν δημιουργήσει για τον τόπο μας και τα παιδιά μας. Η νέα υποβάθμιση αφαιρεί με ξεκάθαρο τρόπο από την κυβέρνηση και το τελευταίο οχυρό των επιχειρημάτων τους, το αβάσιμο επιχείρημα που χρησιμοποιούσαν για μήνες, ότι όλα τα προβλήματα της οικονομίας οφείλονταν στο βαθμό έκθεσης των κυπριακών τραπεζών και στα ομόλογα του ελληνικού δημοσίου. Κορυφαίος λόγος για την υποβάθμιση είναι οι συνεχιζόμενες ανησυχίες για την δημοσιονομική κατάσταση στην Κύπρο, οι οποίες πολλαπλασιάζονται από τις δημοσιονομικές και οικονομικές επιπτώσεις από την καταστροφή στον ηλεκτροπαραγωγό σταθμό Βασιλικού. Και σίγουρα οι Μούτις δεν έλαβαν υπόψη την χθεσινή ανεύθυνη θέση των κυβερνώντων να υπαναχωρήσει και από το συμφωνημένο πακέτο της περασμένης Παρασκευής. Δυστυχώς τα μέτρα που σήμερα απαιτούνται για να αποτραπεί η πλήρης απαξίωση της κυπριακής οικονομίας, που θα έχει αρνητικότατες επιπτώσεις στο βιωτικό επίπεδο του λαού μας, θέτουμε σε κίνδυνο με την απαραξία μας τον πνεύμονα της οικονομίας το χρηματοπιστωτικό μας σύστημα. Απαιτούνται, επαναλαμβάνω, να ληφθούν μέτρα, να γλιτώσουμε από αυτή την συνεχιζόμενη κατρακύλα, η οποία σήμερα που μιλούμε βρίσκεται με βάση τις αξιολογήσεις των Μούτις στο προτελευταίο σκαλοπάτι πριν από την κατηγορία των junk, δηλαδή πριν από την κατηγορία σκουπίδι. Όσο καθυστερούμε να πάρουμε μέτρα, τόσο πιο επώδυνα θα είναι για το σύνολο του λαού μας. Μέτρα τα οποία αναλαμβάνοντο πριν 2 με 3 χρόνια θα ήταν και έντελος ανώδυνα, αλλά και θα θωράκιζαν την κυπριακή οικονομία. Δυστυχώς όμως, όταν οικονομικοί παράγοντες, ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας, πρώην Υπουργοί Οικονομικών, πρώην διοικητές της Κεντρικής Τράπεζας, πολιτικά κόμματα, ο ομιλών, επαναλαμβάναμε την αναγκαιότητα της λήψης μέτρων, είχαμε χαρακτηριστεί από το οικονομικό επιτελείο και τον ίδιο τον πρόεδρο της Δημοκρατίας που τα γνωρίζει όλα. Μας χαρακτήριζε κινδυνολόγους και έβγαζε το συμπέρασμα ότι η κυπριακή οικονομία θα παραμείνει αλόβητη. Αλλά και όταν αναθεώρησε τη θέση και είπε τη γνωστή φράση «καιγόμαστε, καίγεται η...» τη γνωστή δήλωση «καίγεται η οικονομία, καιγόμαστε όλοι», έμεινε και πάλι στην απραξία.
η χθεσινή σύσκεψη στο Υπουργείο Οικονομικών επιβεβαίωσε δυστυχώς ότι η προτεραιότητα αυτής της κυβέρνησης με την πολιτική των μικρών παιδιών, την ανεύθυνη πολιτική του παίζω και ξυπαίζω, είναι η διασφάλιση της εύνοιας ενός ιδιοσυνδικαλιστικών ηγετών, που η μόνη τους έννοια είναι η διατήρηση κάποιων υπερπρονομίων ελαχίστων εργαζομένων εις βάρος του συνόλου του εργαζόμενου λαού. Προτιμούν να ικανοποιούν μερικούς, βυθίζοντας την οικονομία και θέτοντας σε κίνδυνο την ευημερία του λαού, αυτή που σκτίστηκε με κόπο και υδρότα από τους Κύπρους εργαζόμενους που βιώνουν σήμερα τον εφιάλτη της ανεργίας, που χτίστηκε με αγώνες και θυσίες των μικρών οικογενειακών εταιριών, με το δαιμόνιο της επιχειρηματικότητας, με τον ιδιωτικό τομέα να αναλαμβάνει μετά από την τραγωδία του 1974 να κάνει το οικονομικό θαύμα μέσα από τις στάχτες και τα ερείπια της εθνικής τραγωδίας, και να νιώθουμε όχι μόνο τους κινδύνους αλλά και ταπεινωμένοι με τη σημερινή κατάσταση, αναλογιζόμενοι το κατάντημά μας και στον τομέα της οικονομίας. Το ερώτημα πλέον δεν είναι αν η κυβέρνηση μπορεί να αποτρέψει την οικονομική κατρακύλα. Το ερώτημα πλέον είναι αν θέλει αυτή η κυβέρνηση. Διότι είναι αδιανόητο να πιστεύουμε ότι η κυβέρνηση, ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν βλέπει, δεν αισθάνεται, δεν αναγνωρίζει που οδηγείται ο τόπος με την επικίνδυνη πολιτική του. Και δυστυχώς, πάρα πολύ δυστυχώς, χθες πιστήκαμε πέραν πάσης αφιβολίας ότι είναι συνειδητή απόφαση του Προέδρου Χριστόφια να αφήσει την οικονομία στην ανεξέλεκτη και επικίνδυνη πορεία της προς τον οικονομικό γκρεμό. Την ευθύνη για το που φτάσαμε, αλλά προπάντων για το που οδηγούμαστε, την φέρει ακεραίαν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, όπως ακεραία φέρνει και την πολιτική ευθύνη για την τραγωδία στο Μαρί. Εδώ που έχουμε οδηγηθεί, έχουμε όμως και η κάθε πολιτική δύναμη τις δικές μας ιστορικές ευθύνες. Δεν μπορούμε να εξαντλούμε τον ρόλο μας μόνο σε διαπιστώσεις και κριτική. Δεν πρέπει να αφήσουμε την ανεύθυνη πολιτική του Προέδρου Χριστόφια να οδηγήσει τον τόπο σε οικονομικές περιπέτειες. Απευθυνόμαστε στο σύνολο του λαού, ανεξαρτήτως ιδεολογικής απόχρωσης, ανεξαρτήτως κοινωνικής τάξης και οικονομικής κατάστασης, στους ενεργούς πολίτες, στα πολιτικά κόμματα και οργανωμένους φορείς που συμμερίζονται και τις δικές μας απόψεις, ότι είναι μια πορεία προς την καταστροφή που η κυβέρνηση συνειδητά μας πρόχνει. Και πρέπει, αφού διαπιστώνουμε πως τα περιθώρια για την οικονομία εξαντλούνται, πρέπει
και δηλώνουμε παρόντες όλοι μαζί να αναλάβουμε κοινή δράση, να σώσουμε τον τόπο μας.